Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων και στην 11η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Καλώ τον εκπρόσωπο του Μητροπολίου του Μεσσηνίας, Εδεσιμότατο, πατέρα Αθανάσιο Σιψά, για την τέλεση του αγιασμού. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Όσο Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Νι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αυτόν Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσι άματα της εμπίστη λαμπάνουσιν την ευλογία σου άκρανε. Κύριε δεηθώμεν, μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου για καλή επιτυχία σε αυτό που κάνουμε. Καλείται στο βήμα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Μπάκας για το χαιρετισμό του. Εδεσιμότατε, αδερφέ δήμαρχε, αγαπητέ μας περιφερειάρχη, κύριε βουλευτά, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κύριε διευθυντά, σας καλωσορίζουμε στην ανθοκομική της πόλης μας για να γιορτάσουμε την Άνοιξη με χρώματα και συναισθήματα. Θα ακολουθήσει ένα δεκαήμερο αισθήσεων όπου θα βιώσουμε την αναγέννηση της φύσης μέσα από λουλούδια, μέσα από χορούς, τραγούδια και πληθώρα άλλων εκδηλώσεων για τις οποίες ευχαριστούμε φορείς και συλλόγους, μα κυρίως τους εθελοντές μας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αισιοδοξία και ας χρωματίσουμε τις ζωές μας με χαρά και ελπίδα για το αύριο. Ευχαριστώ. Καλείται στο βήμα ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάτης για το χαιρετισμό του. Χριστός Ανέστη σε όλους, υγεία να έχετε. Μια μυρωδιά μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση, μια όμορφη μυρωδιά μπορεί να σε κάνει να ξεχαστείς, να σε μαγεύσει, να σε κάνει να πάψεις να σκέφτεσαι τα προβλήματα, λίγο να ξεφύγεις, λίγο να ξεκουραστείς. Αυτός είναι ο πυρήνας της φετινής 11ης ανθοκομικής έκθεσης και νομίζω μαζί με και ειδικούς θα μπορούν σε όλους μας να μας δείξουν πως αυτή την όμορφη μυρωδιά μπορούμε να την έχουμε δίπλα μας, στον μπαλκόνι μας, στην αυλή μας. Η έκθεση πλέον έχει γίνει θεσμός. Θα ήθελα, Δήμαρχε, στον πρόσωπο του Γιάννη του Μπάκα, να συγχαρώ όλους αυτούς τους συντελεστές οι οποίοι λειτουργούν κάθε χρόνο τους περιστιακούς για να γίνει αυτή η έκθεση και φυσικά στο πρόσωπο σου Δήμαρχε όλη τη δημοτική ομάδα η οποία τη διαφημίζει, την προβάλλει και πλέον έχουμε επισκέπτες και εκτός Καλαμάτας και εκτός Μεσσηνίας θα έλεγα. Νομίζω, Εδεσιμότατε, μετά τις ευχές σας, κύριε Περιφερειάρχη, ξέρω κάθε χρόνο την απολαμβάνετε ανεξαρτήτου ιδιότητας και για άλλη μια φορά θα την απολαύσουμε όλοι εμείς και πάρα πολλοί επισκέπτες μέχρι την επόμενη Κυριακή μαζί με πολλά άλλα πράγματα που θα γίνουν εδώ.
για άλλη μια φορά ο καιρός να μας το επιτρέψει να τα απολαύσουμε και για άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλείται στο βήμα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτωχός για τον χαιρετισμό του. Κύριε Δησιμότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, φίλες και φίλοι, αντιδήμαρχοι, όλοι όσοι είστε εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και σε τέτοιου είδους οργανώσεις. Είναι νομίζω υπέροχο για όλους μας να βρισκόμαστε σε εκδηλώσεις οι οποίες μπορούν να μας δημιουργήσουν εικόνες. Εικόνες μάλιστα πολύ βιωματικές, βιωματικές εμπειρίες, μουσική, ήχος, αρώματα, χρώματα, τα πάντα. Είναι κάτι που όλοι μπορούμε να πάρουμε μαζί μας και να θυμόμαστε πάντα. Και είμαι απολύτως σίγουρος ότι τέτοιου είδους εικόνες θα δημιουργηθούν και στην 11η ανθρωπομική έκθεση, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ σημαντική για την πόλη μας και για την ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να συγχαρώ πραγματικά όλους όσους έχουν εργαστεί για τη σημερινή, για την 11η ανθρωπομική έκθεση, τον κύριο Μπάκα, τον Δήμαρχο, όλους τους υπαλλήλους και τα στελέχη που έχουν συνδράμει σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Και πάλι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και εύχομαι όλα να γίνουν με την επιτυχία που θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλείται στο βήμα ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος για το χαιρετισμό του και την κήρυξη της έναρξης της 11ης ανθρωπομικής του Δήμου Καλαμάτας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε εδώ στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμο. Ο Δήμος Καλαμάτας πρέπει να νιώθουμε πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε αυτό το μοναδικό, το υπέροχο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμο. Ένα πάρκο που βρίσκεται δίπλα στο κέντρο της Καλαμάτας, που επί της ουσίας ενώνει την κεντρική πλατεία με την παραλία. Ένα πάρκο ιστορικό, το μεγαλύτερο υπαίθριο πάρκο σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια. Εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα για να βελτιώσουμε εδώ τις συνθήκες, να αλλάξουμε την εικόνα. Μέσα από έργα, από εργασίες, από συντηρήσεις, από εκδηλώσεις σημαντικές που φέρνουν κόσμο εδώ στο πάρκο, από τη φύλαξη που προσφέρουμε αλλά και από κανόνες που έχουμε εφαρμόσει. Και όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν φέρει την εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Το πάρκο βρίσκεται πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσους εργάστηκαν για τη σημερινή εκδήλωση, για την επιτυχία της σημερινής έκθεσης. Και να φέρουμε προφανώς τους εθελοντές, που είναι πάντα η βάση για ό,τι κάνουμε, στις διευθύνσεις του Δήμου, κυρίως όμως να φέρουμε στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών που είχε την ευθύνη υλοποίησης αυτής της έκθεσης και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Γιάννη Κουμπάκα, αλλά και σε όλους όσους εργάστηκαν, στη Φιλαρμονική, σε όλους. Πραγματικά αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Η 11η έκθεση λοιπόν, ανθρωπομική έκθεση του Δήμου Καλαμάτας, σηκώνει σήμερα πλέον και για τις επόμενες 10 ημέρες θα είναι εδώ, ώστε επισκέπτες αλλά και πολίτες στην πόλη να έρχονται εδώ να προμηθεύονται άρτη και φυτά, να λαμβάνουν συμβουλές από ειδικούς για θέματα που αφορούν τα φυτά και τα άρτη στο σπίτι τους, στα μπαλκόνια, στις αυλές τους, θα παρακολουθήσουν μουσικές εκδηλώσεις, χορευτικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις πολύ όμορφες, την κεντρική παρέλαση θα γίνει την επόμενη Κυριακή, εκδηλώσεις που προσφέρουν παράλληλες εκδηλώσεις οι φορείς που φιλοξενούνται στα βαγόνια του πάρκου των σιδηροδρόμων, εκδηλώσεις περιβαλλοντικές, ομιλίες περιβαλλοντικές, καθώς η Καλαμάτα ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των 106 εγκληματικών δέντρων πόλεων. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι τα πρωινά τα παιδιά των σχολείων του Δήμου μας θα είναι εδώ και θα παρακολουθούν βιωματικά εργαστήρια. Θα μάθουν τα παιδιά μας τα ίδια πώς να περιποιούνται τα λουλούδια, τα φυτά, τα δέντρα, να κάνουν την πόλη μας καλύτερη, πιο όμορφη. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για αυτή η προσπάθεια, για την προσέλκυση εδώ, γιατί χωρίς τη δική σας παρουσία δεν έχει τίποτα νόημα. Πρέπει εσείς να έρθετε και να υποστηρίξετε τις εκδηλώσεις για να έχουν εκδηλώσει λίγο επιτυχία. Επιτρέψτε μου όμως, κλείνοντας, να καταχραστώ λίγο ακόμα από τον χρόνο σας. Να μιλήσω για ένα φίλο, τον Γιάννη τον Λιοντήρη, τον άνθρωπο που έκτισε τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών από τα πρώτα της βήματα, που ήταν αυτός που ήταν στη κεφαλή και στη μεγάλη προσπάθεια για τις 11 ανθρωπομικές εκθέσεις που έχουν γίνει και που φέτος συμπλήρωσε 40 χρόνια υπηρεσίας και συνταξιοδοτείται.
το Γιάννη, που αυτό το πάρκο το έκτισε από τα πρώτα του βήματα. Που ό,τι καλό έχει γίνει στην πόλη, σε επίπεδο πρασίνου, έχει συμμετοχή, ενεργή συμμετοχή. Έχει κομμάτι, είναι, του ανοίγει κομμάτι από την επιτυχία της πόλης, που η πόλη βραβεύτηκε ως η πιο πράσινη πόλη της Ελλάδας, σε πληθυσμό πάνω από 20.000 και μία από τις πιο πράσινες της Ευρώπης. Το Γιάννη που σε κάθε τι αναπτυξιακό προσπάθεια έκανε ο Δήμος Καλαμάτας ήταν εκεί και πρόσφατα στις 100 πόλεις. Γιάννη, ως Δήμαρχος Καλαμάτας, θέλω να σε ευχαριστήσω για την προσφορά σου στην πόλη μας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να προσφέρεις. Και σε προσκαλώ να σου προσφέρουμε μία πλακέτα για όλη αυτή την προσπάθεια που σκέφτεται για μας. Ωραία. Να γυρίσω. Συγκύρω, εδώ, σε εμάς. Τιμή σε ένα εκείνη στον Ιωάννη Λιωτήρη για την πολύχρονη υπηρεσία και προσφορά του ως Διευθυντής και Τεχνολογίου Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. Καλαμάτα 30 Απριλίου 2024, για 30 Απριλίου υπέβαλε. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, γυρίστε λίγο. Κύριε Δήμαρχε, γυρίστε λίγο σε εμάς. Είναι πολύ συγκινητική στιγμή, αλλά φαίνεται ότι το πάρκο είναι το πεπρωμένο μου. Θυμάμαι με νοσταλγία 6 Αυγούστου 1984 πρωτομπήκα στο Δήμο και πρωτομπήκα στο πάρκο όταν αρχίζαν οι φυτεύσεις. Γιατί η νοσπονδία σου μπροστά με την Πέμπτη. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο πρόσωπό σου θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους που συνεργάστηκαν μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω τους αντιδημάρχους Πρασίνου που συνεργαστήκαμε αποτελεσματικά για την πρόσφαση της πόλης. Αλλά οι συνεργάτες μου αξίζουν πολλές πολλές ευχαριστίες για τεχνικό προσωπικό, αλλά και η ηρωική κυκουρή, και είναι πάρα πολύ στα χρόνια που υπηρέτησε ο Δήμος Καλαμάτας, πολλοί έχουν φύγει από κοντά μας, που φύτεψαν την πόλη, που συντηρούν ακόμα και σήμερα με πολύ μεγάλη προσπάθεια το πράσινο, για να κρατιέται εκεί που κρατιέται. Γίνανε πάρα πολλά. Και η Καλαμάτα ανέβηκε. Όμως αξίζει ακόμα, όπως είπα, και να γίνει. Και έτσι βρίσκω την ευκαιρία δημόσια να καταθέσω μια παρακαταθήκη σκέψη, μιας και υπάρχουν και οι πολιτικοί εδώ μπροστά μας, της Μεσσηνίας. Είχα όνειρο, το προσπαθήσαμε, αλλά πέσαμε σε δύσκολες συγκυρίες. Η Καλαμάτα πρέπει να φτιάξει το πρώτο βοτανικό κήπο της Πελοποννήσου. Το είχαμε σχεδιάσει, το είχαμε μιλήσει, δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε. Και επειδή είναι προορισμός, κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχα, ο στόχος και ένα ενιδρύο, η επισκεψιμότητα στην πόλη μας είναι πολύ μεγάλη. Να μπει στο δίκτυο των ενιδρύων της Μεσογείου και θεωρώ ότι θα ολοκληρώσω, παρότι δεν θα είμαι εδώ, αυτά τα όνειρα που έχω γίνει. Σας εύχομαι καλή τυχή, αδημάρχη, στο έργο σας. Και τώρα που είμαστε στη μεγάλη οικογένεια της Αποστολής, σας εύχομαι ακόμα περισσότερη δύναμη για να κάνουμε την πόλη εκεί που πρέπει να πάει ψηλότερα. Ευχαριστώ πολύ. Πριν σας καλέσω να γενιάσω την έκθεση, να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Κισκέρα. Λοιπόν, παρακαλώ, ελάτε, ελάτε να γίνει. Λοιπόν, καλή ευνηγία.